Αξίας κοσμικής απορρίψα στο κλαίος την δόξαν του Χριστού ομολόγησας χαίρον ησύχη επανένδοξες Ως περτιμήν την αισχυνήν και των θάνατων, εν πνιγμονή των υδατών, δυνάμει του πνεύματος. 2 Μαρτίου Ισυχίου μάρτυρος του συγκλητικού, Θεοδότου επισκόπου Κυρινίας της Κύπρου, Ευθαλίας της Παρθενομάρτυρος. Ο Άγιος Ισύχιος ο συγκλητικός, έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Γαλερίου Μαξιμιανού, στις αρχές του 4ου αιώνος μετά και κατήχε το αξίωμα του συγκλητικού. Όταν κηρύχθηκε ο ενάντια στου χριστιανούς, του προτείνεται να σώσει τη ζωή του και τις τιμές του, αρνούμενος την πίστη του. Ο Ισίχιος με και ηρεμία επιμένει στην ομολογία της πίστεως του Χριστού. Ο Μαξιμιανός, αφού δεν μπόρεσε να τον μεταπίσει με συμβουλές, υποσχέσεις και απειλές, αφαιρεί τα τιμητικά του σύμβολα και τον γελιοποιεί μπροστά σε όλους τους αξιωματούχους. Ο Ησύχιο ατάραχος, απαντά με τα λόγια του Κυρίου, δόξαν παρά ανθρώπων ου λαμβάνω, δηλαδή δόξα από τους ανθρώπους δεν επιδιώκω να πάρω. Εξοργισμένος ο Μαξιμιανός διέταξε τον θάνατό του. Τότε μία στρατιωτική συνοδεία τον οδήγησε στον ποταμό Ορόντι. Αφού του έδεσαν μεγάλη πέτρα στο λαιμό του, τον έριξαν στο πιο βαθύ μέρος. Και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό της δόξης, για να τον δοξάσει και αυτός στην μέλουσα κρίση, αλλά έδειξε και σε όλους εμάς δύο μεγάλες αρέτες, την καταφρόνηση της κοσμικής δόξας και τη θυσία της ζωής. Ο Άγιος Θεόδωτος, Επίσκοπος Κυρινίας Κύπρου, Ομολογητής και Ιερομάρτης έζησε στις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν όταν η ειδωλολατρία κινδύνευε να εκπνεύσει και ζητούσε όπως τα θανάσιμα πληγωμένα θηρία να πέσει με όσες δυνάμεις τις απέμεναν να εξοντώσει την Εκκλησία. Ο Άγιος Θεόδωτος, επίσκοπος στην Κυρίνια της Κύπρου, με το μεγάλο ζήλο του υπέρ της χριστιανικής Ορθοδόξου πίστεως, και για τις κατακτήσεις που επιτύχανε μέσα στον ιδολολατρικό κόσμο προκάλεσε την οργή του ηγεμόνα Σαβίνου. Αφού τον συνέλαβε προσπάθησε να τον πείσει να αρνηθεί την πίστη του στον Χριστό. Ο Θεόδωτος όμως όχι μόνο δεν αρνήθηκε την πίστη του αλλά και μίλησε θαραλέα στον ηγεμόνα κατά της ιδωλολατρικής πλάνης και τον εξόρκησε να αρνηθεί τους ψεύτικους θεούς. Τότε ο Σαβίνος τον βασάνισε πολύ σκληρά, αλλά μπροστά στην εξέγερση του χριστιανικού κόσμου φοβήθηκε και διέταξε να μεταφερθεί ο καταπληγωμένος ιεράρχης στην φυλακή. Αλλά και στη φυλακή ο Θεόδωτος δεν εγκατέλειψε το έργο του. Βρήκε ανθρώπους όπου τους μετέδωσε την αληθινή πίστη και έκανε έτσι μέσα στην φυλακή ένα μικρό πίμνιο. Αργότερα, επί μεγάλου Κωνσταντίνου, ελευθερώθηκε και συνέχισε με περισσότερο ζήλο τα έργα του. Μετά από δύο χρόνια όμως εκιμήθη, αφού άφησε αλυσμόνητο υπόδειγμα σε κλήρο και λαό. Η Αγία Ευθαλία η Παρθενομάρτης Η Αγία Ευθαλία ζούσε στην Σικελία και είχε μητέρα Εμορούσα που ονομάζονταν και αυτή Ευθαλία. Κάποτε λοιπόν η μητέρα της είδε στο όνειρό της τους Αγίους Μάρτυρες Αλφιό, Φιλάδελφο και Κυπρίνο, που η μνήμη τους εορτάζεται στις 10 Μαΐου. Οι Άγιοι της είπαν, αν πιστέψεις στο Χριστό και βαπτιστείς, θα γιατρευτείς και θα σωθείς. Αν όμως όχι, τότε φύγε μακριά μας. Όταν ξύπνησε η μητέρα της ευθαλία, πίστηκε στα λόγια των Αγίων Μαρτύρων. Έτσι, μαζί με την θυγατέρα της την Εφθαλία, πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν. Υπήρχε όμως και ο γιος της Σερμιλιανός, ο οποίος κόντεψε να την πνίξει, μόλις έμαθε ότι η μητέρα του έγινε χριστιανή. Γλίτωσε τον βέβαιο θάνατο με τη βοήθεια κάποιας υπηρέτρια και έφυγε. Η δε θηγατέρα της, η Αγία Εφθαλία, έκανε δρυμύτατη παρατήρηση στον αδελφό της που θέλησε να σκοτώσει την μητέρα τους. Αυτός δε τη είπε «Μήπως και εσύ είσαι χριστιανή» Η Αγία αποκρίθηκε «Ναι, χριστιανή είμαι και για το Χριστό είμαι έτοιμη να πεθάνω πρόθυμα». Τότε ο εσχρός αδελφός της, αφού την έδιρε δυνατά, έπειτα την παρέδωσε σε έναν δούλο του για να ασελιγήσει επάνω της. Ενώ προσευχόταν η Αγία, συνέβη ένα θαύμα και αυτός ο εσχρός δούλος τυφλώθηκε. Ο αδελφός της μόλις είδε το γεγονός αυτό, σαν άλλο Κάιν αδελφοκτόνος, αποκεφάλισε την αδελφή του και έτσι η μακαρία έλαβε το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Και βλέπουμε λοιπόν μέσα από τον βίο της Αγίας Ευθαλίας αυτό που είπε και ο Κύριος Ιησούς Χριστός ότι οι πρώτοι εχθροί του ανθρώπου που θα θέλει να ζει εν Χριστό Ιησού, θα είναι η ίδια του η οικογένεια.